Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 25χρονου φοιτητή που συνελήφθη στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Ο νεαρός επέστρεψε στην Ελλάδα τα ξημερώματα με απευθείας πτήση από Κωνσταντινούπολη, ενώ του έχει απαγορευτεί είσοδος στην Τουρκία για ένα χρόνο. Ο ίδιος είπε πως βρέθηκε στην πλατεία Ταξίμου όχι για να υποκινήσει τις διαδηλώσεις, αλλά για να βγάλει φωτογραφίες. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του νεαρού. Με το κίνητρο αυτό να μαζέψω πάλι φωτογραφικό υλικό και να στείλω στα site αυτά, καθώς και στο site που διαχειρίζομαι. Βγήκα το βράδυ της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή της Τάξη. Εκείνη την ώρα που βρισκόμουν στην περιοχή της Τάξη, δεν υπήρχαν κάποιες ταραχές, δεν υπήρχε κάποιος πετροπόλεμος, η αστυνομία δεν είχε κάνει την παρουσία της. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά έγινε μια επιχείρηση αστυνομίας όπου πέσανε δεκάδες δακρυγόνα. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός στην περιοχή αυτή. Εγώ προσωπικά έπαθα πανικό, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, έπεσα κάτω στο έδαφος, όπου μετά από λίγα λεπτά η αστυνομία της Τουρκίας με συνέλαβε. Συνέλαβε με την κατηγορία ότι συμμετέχω στα επεισόδια. Παρ' όλα αυτά αποδείχτηκε ότι στη συνέχεια με το φωτογραφικό υλικό και με τον έλεγχο του εισαγγελέα ότι είμαι εντελώς σαφός και όλες αυτές τις κατηγορίες είναι ψευδείς. Έτσι λοιπόν πήρα την πρωτοβουλία με όλες αυτές τις συνθήκες και το κλίμα thriller που επικρατούσε μέχρι πριν λίγες ώρες στην Κωνσταντινούπολη. Πήρα την πρωτοβουλία να οικειοθελώς να φύγω από τη χώρα.